Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση και ο Κυριάκος Τωμαίδης. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου. Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους. Μεγάλη υποδοχή χθες στο Κλεάντης Βικελίδης. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, του Άρη, άλλη μια φορά εκεί για να σμπρώξει την ομάδα, να τονώσει το ηθικό, να εκτοξεύσει στα ύψη την ψυχολογία. Ο κόσμος του Άρη, συσπειρωμένος, ζητάει το κύπελο. Το ένιωσε ο Μάτζιος, το ένιωσαν οι παίκτες. Δεν υπάρχει κανένα στον Άρη που να μην έχει καταλάβει την τεράστια δίψα του κόσμου για την κατάκτηση του τροπαίου. Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία στο Κλεάντης Βικελίδης, συγγνώμη, στο Ρήσιο, πήγε στο Βικελίδης, ο κόσμος ήταν εκεί, την αποθέωσε, έγινε νέα στάση στα Μάλγαρα. Φίλοι του Άρη περίμεναν στα διόδια να αποθεώσουν το Μάτζιο και τους παίκτες, και στο Βόλο το ίδιο σκηνικό. Όλο αυτό καθρεφτίζει την τεράστια επιθυμία, τη δίψα, πως ο κόσμος του Άρη αδειμονεί να γευτεί το νέκταρ της κατάκτησης του κυπέλου. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Είμαστε με Γιώργο Μάτζιο καθοδόν για τον Βόλο. 4 ώρα η συνέντευξη τύπου του Άκη Μάτζιου. Λίγο αργότερα η τελευταία προπόνηση του Άρη πριν το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυριακή θα είστε συντονισμένοι από πάρα πολύ νωρίς εδώ στο Μετρόπολης 95,5 με το pre-game, την περιγραφή του αγώνα από Γιώργο Στράντζαλη. Γιάννης Πάγκος στο στούντιο εδώ την ώρα του αγώνα. Post-game αμέσως μετά, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, το παρασκήνιο, όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε θα τα μάθετε. Μείνετε συντονισμένοι, Μετρόπολης 95,5, από πάρα πολύ νωρίς, ώρες πριν την Σέντρα του μεγάλου τελικού. Για να σχαλαρώσω λίγο. Εδώ θέλω, Κωνσταντίνε, θέλω λίγο συρτάκι, μπορείς να μου δώσεις λίγο συρτάκι. Θέλω λίγο Ελλάδα, λίγο να... Μπρινιόλι το έκανε το λάθος, ο Μωρόν 1-0 από το λάθος του Μπρινιόλι. Πίεσε τον Ιταλό, γκολ δώρο του Μπρινιόλι, 1-0 ο Άρης, το 43, 7ο του Μωρόν. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ο πυρετός, χτυπάει πλέον κόκκινο στον Άρη, στον κόσμο του, σε όλους που περιμένουν αυτό το ραντεβού με την ιστορία. Κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον Γιώργο Καστάνη. Κρατήστε προπονητικό κέντρο, υπόσχετο Σαββίδης έτοιμο το 2026. Τούμπα, νέα τούμπα, υποκατασκευή, υπόσχετο Ιβάν Σαββίδης για το 2026. Ο ΠΑΟΚ που το τελευταίο διάστημα έχει πέσει στα γρανάζια του πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όλο αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες, στραγγίζει τους οικονομικούς πόρους και δημιουργεί προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι σιγά σιγά αντί να μεγαλώνουν μικραίνουν. Όταν ο Ηρακλής πάρει άδεια, η λογική λέει ότι εδώ υπάρχει μια συνάφεια.
άλλο να αγοράσω μια ομάδα η οποία έχει άδεια και μπορεί να παίξει, και άλλο να αγοράσω μια ομάδα η οποία στερείται άδειας, άρα δεν μπορεί να αγωνιστεί. Εδώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται αντιπαλότητα, θα πρέπει να τρέξει ο Γυμναστικός Σύλλογος να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα σε Μονεμβασιώτη και Ευγενίου, να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, ο καθένας στο κομμάτι που του αναλογεί, προκειμένου ο Ηρακλής να βρει μία διέξοδο στο σημερινό αδιέξοδο, γιατί η λύση Μονεμβασιώτη, όπως όλα δείχνουν, υπόσχεται ένα πολύ πολύ αισιόδοξο και λαμπρό μέλλον. Έχουμε Άρη, έχουμε ΠΑΟ και έχουμε Ηρακλή, θα έχουμε κάτι από Μακεδονικό, έχουμε πολύ πολύ πάρα πολύ παρασκήνιο. Για τον φίλο που ρωτάει τι ακριβώς λένε οι book για τον τελικό του κυπέλου ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό, οι book δίνουν φαβορί τον Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει ότι ο Μάντζιος και οι παίκτες του πλέον θα πρέπει να διαψεύσουν και τους book. Και είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Μάντζιος στα ποτήρια να πει: σας έχουν ξεγραμμένους, σας θεωρούν δεύτερους, δεν είστε το φαβορί, είναι ο Παναθηναϊκός. Αποδείξτε ότι κάνουν λάθος. Λοιπόν, για το Μάντζιο, πώς θα παίξει η ομάδα, τι ακριβώς ετοιμάζει, αν έχει παγίδες για τον Κόντι, το ρεπορτάζ σε λίγο από τον Γιώργο Στράντζαλη. Επίσης θα πάμε στην Αθήνα για να δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον νέο προπονητή, τον Χρήστο Κόντι. Ένας κούκος ποτέ δεν φέρνει την άνοιξη. Μία αλλαγή προπονητή πάντα έχει πρόσκαιρα ωφέλη που έχουν να κάνουν μόνο με την ψυχολογία και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ και πολλές συνεντεύξεις, οπότε πρέπει να τρέξουμε. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Εδώ τώρα πρέπει να πάρουμε, να σταχυολογήσουμε σχόλια, να σταχυολογήσουμε δηλώσεις από ανθρώπους που έχουν είτε παίξει στον Άρη, είτε έχουν καθίσει στον πάγκο του Άρη. Θα πάμε λίγο αργότερα να πάρουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Στράντζαλη και το πώς κατεβάζει την ομάδα ο Μάντζιος. Πρώτα σε Θωμάκη Παρίσι που είναι στην γραμμή. Θωμά μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα, με υγεία, τι κάνεις? Καλησπέρα, με υγεία, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μπράβο ρε φίλε, έτσι σε θέλω, super duper. Super duper, wow, θέλουμε το Θωμάκη Παρίσι και χειμώνα. Ακριβώς. Τι λέει, θα πανηγυρίσουμε το βράδυ του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Μακάρι να τα καταφέρει ο Άρης, νομίζω ότι είναι πολύ, έχει οριμάσει. Ευχήμουν να μπορέσει να τα καταφέρει, να πάρει το κύπελο, γιατί γνωρίζω πολύ καλά πόσο πολύ το θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος το θέλει πάρα πολύ. Για όλον αυτόν τον κόσμο. Για όλον αυτόν τον κόσμο, ακριβώς. Για την οικογένεια του Άρη που το θέλει πάρα πολύ. Είσαι αισιόδοξος? Πιστεύω μέσα θα. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, είναι ένας τελικός. Ο Παθηναϊκός είναι ο Παθηναϊκός. Ναι. Με όποια προβλήματα έχει, έτσι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας τελικός, τα γνωστά τα κλισέ θα πούμε τώρα, οι λεπτομέρειες κτλ. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που να λέμε ότι θα είναι έκπληξη αν το πάρει ο Άρης ή ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Νομίζω ότι όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, πάθος, δύναμη που σίγουρα θα έχει, τελικός είναι, τύχη σίγουρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στο τέλος αυτός που είναι να κερδίσει θα κρυθεί καθαρά στα σημεία του παιχνίδι. Δεν βλέπω δηλαδή κανένα εύκολο παιχνίδι ούτε για τον Άρη ούτε για τον Παναθηναϊκό. Άρα λες στα σημεία, όποιος κερδίσει θα είναι στα σημεία, και ένα παιχνίδι καθορίζεται από πάρα πολλούς αστάθμητους και απρόβλεπτους στο παράγοντας. Βέβαια. Έχουμε δει, παιδιά, είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι. Πολλές φορές αλλιώς τα υπολογίζεις ένα παιχνίδι. Φαινομενικά, που για μένα το έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Εσύ μπορείς να τον κάνεις εύκολο, μπορεί στις πρώτες φάσεις, στα πρώτα λεπτά, να γίνει μια φάση, ας πούμε, μια ανατροπή, ένα πέναλτι κόκκινη, και εκεί που είναι η ομάδα φαβορή πριν τον αγώνα, καταξαφνικά με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε ένα παιχνίδι. Έτσι, αυτό. Εδώ το ερώτημα είναι ποιος το θέλει περισσότερο. Θωμά, τι λες τώρα, εσύ που υπήρξες παίκτης μες στα ποδητήρια, ποιος το θέλει περισσότερο, παίζει ρόλο?
και οι δύο το θέλουν, παιδιά, δεν είναι. Και ο Άρης το θέλει πολύ, ο Παναθηναϊκός και αυτός. Εγώ λέω ο Άρης το θέλει πιο πολύ. Πιο πολύ το θέλει, ο Άρης πιο πολύ διψάει. Παναθηναϊκός έχει προβλήματα. Από τη μία, δηλαδή, στον Άρη κάνουν συλλαλητήριο, φέρε μας το κύπελο. Στον Παναθηναϊκό κάνουν συλλαλητήριο, αλαφούζω πούλα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα εσωτερικά, σίγουρα. Αυτό μπορεί. Δεν νομίζω να περάσει βέβαια μέσα στο, γιατί είναι τελικός μέσα στην ψυχολογία των παιχτών και μέσα στη συμπεριφορά τους. Βέβαια έφυγε και ο προπονητής, τώρα πήγε ο Κόντης. Εντάξει, είναι ένας τελικός. Είναι, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός, επειδή θεωρείται αποτυχημένη ουσιαστικά η χρονιά του, σου λέει μπάσκι μπορέσω και τη σώσω τη χρονιά με έναν τίτλο. Ο Άρης το θέλει, όπως είπα, προείπα για δικούς του λόγους και το θέλει και πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να θα μου λέγατε εμένα την ευχή μου, εγώ φυσικά θα, ο Άρης να το πάρει. Άρης. Άρης. Πού θα το δεις, Θωμά, πού θα το δεις? Δεν θέλω πολύ κόσμο να βλέπω ποδόσφαιρο. Τι γίνεται, ρε φίλε, μόσους μιλάμε, λέει, το δω μόνος μου. Είναι δυνατόν δεις κάτι χωρίς παρέα? Όχι, παρέα ναι, αλλά όχι με κόσμο, γιατί δεν μπορώ να δω μπάλα. Δεν μπορείς. Το ένα και εσύ, Θωμά, και αυτό και τη βλέπεις και γιατί το έκανα αυτό, δεν μου γίνεται. Εγώ δεν μπορείς. Την ησυχία σου και τον αγώνα. Λοιπόν, Θωμά, σου εύχομαι, φίλε, να πανηγυρίζεις το βράδυ του Σαββάτου. Να πανηγυρίζεις εκεί. Βάλε και καμιά σαμπάνια στο ψυγείο. Βάλε και καμιά. Ένα ήσυχο παιχνίδι, έτσι, να μην γίνουν, να μην έχουμε φτράφα. Δεν έχει τίποτα. 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 Βάλε εσύ μια σαμπάνια στο ψυγείο να την έχεις εκεί, να την ανοίξεις στο φινάλε. Γεια σου, Θωμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Χαρά. Συνεχίζουμε. Πάμε στο coach, πάμε στο Γιάννη Χατζηνικολάου που είναι στην γραμμή. Γιάννα, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μια χαρά, όλα καλά. Περιμένουμε το αγριανό παιχνίδι. Παραμένεις Ηράκλειο, σε κάτω, Κρήτη. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Ωραία. Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα, εσένα θέλω να σε πάω λίγο ανάποδα. Ο Παναθηναϊκός έχει νέο προπονητή. Τώρα μιλάμε με ένα προπονητή όπως εσύ. Θα παίξει αυτό ρόλο? Δηλαδή έχει ένα νέο προπονητή. Ξεκίνησε με ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό και τώρα πάει στον τελικό. Τι λες? Θα παίξει ρόλο όσον αφορά την ηρεμία στα αποδυτήρια που νομίζω ότι δεν είχαν με τον προηγούμενο προπονητή. Από εκεί και έπειτα δεν νομίζω να παίξει τόσο σημαντικό ρόλο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κακή χρονιά, θα έλεγα, και ειδικά τώρα στο τελείωμα βλέπετε ότι μένει και εκτός Ευρώπης και έχει μόνο την ευκαιρία του κυπέλου. Μπορεί σαν budget να υπερισχύει του Άρη, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο, είναι ένα παιχνίδι που εκεί πάνω ο Άρης νομίζω υπερτερεί όσον αφορά την ηρεμία που είχε όλη τη χρονιά. Άρα λες, δεν θα μπορέσει ποτέ ο Άρης να ξαναβρει τον Παναθηναϊκό τόσο κακή στιγμή. Άρα λες ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία του Άρη αυτή. Ναι, 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 γιατί η κατάσταση του Παναθηναϊκού φέτος ήταν κακή και βρίσκεται σε μια χρονιά που είχε πολλά προβλήματα και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον βρίσκει τόσο κακό άλλη στιγμή. Η μεγάλη ευκαιρία με τον χειρότερο Παναθηναϊκό ever. Βέβαια σε έναν τελικό ουδής μπορεί να προεξοφλήσει τη Μέλη Γενέστε. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη Μέλη Γενέστε. Πρέπει. Ναι, ναι. Απλώς ο Άρης έρχεται όλο το... Μιλάω για όλη την οικογένεια. Όχι μόνο το... Έχει μια ορμή έτσι για να... Με μια απουσία 54 ετών από τίτλο... Όταν το έχει έτσι μια δυναμική που έχει ο Άρης να, η ομάδα να βρίσκεται σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τίτλο, είναι πολύ. Και νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που βρίσκεται τώρα ο Άρης. Ενώ κάτι... σαν παίκτης και εμείς οι βετεράνοι θα θέλαμε να βρεθούμε σε μια αντίστοιχη θέση που βρίσκεται. Γιάννη, μπορείς να μας βάλεις λίγο πώς αισθάνεται ένας παίκτης μπροστά στην προσμονή, στη μεγάλη προσμονή του τελικού? Κοιτάξτε, αν τα παιδιά καταλάβουν ότι πόσοι από αυτές τις γενιές που περάσανε στα 54 χρόνια θα θέλαν να είναι στη θέση τους, αυτό και μόνο τους δημιουργεί έτσι μια μεγάλη τιμή, θα έλεγα, αλλά ταυτόχρονα και άγχος και υποχρέωση ότι πρέπει να ανταπεξέλθουν. Πάντως, αν σκεφτούν κατά αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν αποδειχθεί τίποτα. Δηλαδή, να δώσουν χαρά και στους προηγούμενους ποδοσφαιριστές, αλλά κυρίως στο φιλαθλό κόσμο. Μάλιστα. Και θα μείνουν στην ιστορία, βέβαια.
Αυτό είναι. Κάνοντας αυτό θα μείνουν στην ιστορία. Το πιο βασικό αυτό είναι. Αυτό είναι που μεγάλο, λες είναι. Δηλαδή μετά από 54 τόνο. Χρόνια γράφεις το όνομά σου στην ιστορία. Όταν θα ψάχνουν κατάκτηση έτσι. Κυπέλου θα λένε ενδεκάδα έπαιξαν αυτοί. Αυτό δεν ξεγράφει. Αυτό, μένει εκεί. Και γενικώς όσοι ήταν στην ομάδα, όχι μόνο ενδεκάδα γιατί δεν μπορούν να παίξουν όλοι, αλλά όσοι, όλοι όσοι έπαιξαν. Ναι, γιατί αυτού θα θυμούνται. Γιατί μπορεί να βγαίνει Ευρώπη, μπορεί να πηγαίνει δεύτερο, τρίτο και δεν λέει τίποτα. Αν μου πείτε εμένα και τι έγινε, δηλαδή ο Άρης έφτασε και δεύτερος και τρίτος και έβγαινε και Ευρώπη και όλοι τα παιδιά του 1970 θυμόμαστε. Δεν έχεις άδικο. Γιάννη, θα κάνεις πρόβλεψη για να σε αφήσω έτσι. Πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω, αλλά εύχομαι να πανηγυρίσει ο Άρης αύριο. Έχεις καμιά παρέα με Αριανούς να το δείτε εκεί στην Κρήτη. Το πρωί ανεβαίνω Αθήνα εγώ. Ανεβαίνεις Αθήνα. Θα έχετε άλλο παρεάκι. Κίτρινο. Από εκεί. Όχι. Μας και πάμε κοντά. Εντάξει, εντάξει. Γιαννάρα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι να χαμογελάμε όλη το βράδυ του Σαββάτου. Σε ευχαριστώ φίλε. Ευχαριστώ yeah. πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, ακούσατε από τον Θωμάκη Παρίσι. Κρατήστε το ένα. Ιστορική ευκαιρία για τον Άρη. Δεν θα βρει ποτέ τόσο κακό τον Παναθηναϊκό. Πήγαμε στο Γιάννη Χατζηνικολάου, κρατήστε ότι η αλλαγή προπονητής στον Παναθηναϊκό δεν λέει απολύτως τίποτα, ο Άρης μπορεί να τα καταφέρει. Και καθώς θέλω Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου να πάω σε Γιώργο Στράτζαλη, Γιώργαρος ο οποίος ζει και αυτό στην προσμονή του τελικού. Γιώργος Στράντζαλης on the road again. Καλησπέρα Γιώργα ρε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Σε τονώσαμε λίγο το φρόνημα καθώς οδηγείς για Βόλο. Να το, έτσι, να το τραγουδάει ο κόσμος στο Άρη και αύριο το βράδυ. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό το πιο σημαντικό από όλα που λες. Και τελευταία, αποστολή της σεζόν είναι και η αποστολή τίτλου, έτσι. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για τον Άρη. Είμαστε καθοδόν για τον Βόλο. Ναι. Λοιπόν, και σήμερα τελευταία προπόνηση με το, στις 6:30 ναι. στις 4 η ώρα η συνέντευξη τύπου του Άκη Μάτζιου του προπονητή του Παναθηναϊκού και ένας ποδοσφαιριστής από την κάθε ομάδα θα ανοίξουν τα χαρτιά τους, θα αναλύσουν τις σχέσεις τους για το πολύ μεγάλο αυριανό ραντεβού που έχει ο Άρης με την ιστορία στις 8:30 στο Πανθεσσαλικό. Η αποστολή, θυμίζω, έφυγε από χθες το μεσημέρι και υπήρξε και έτσι ένα τελευταίο μπουσάρισμα, ψυχολογικό μπουσάρισμα του κόσμου προς την ομάδα που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, από την Βούλγαρη, όπου περίμεναν οπαδοί του Άρη την αποστολή να αποτορήσει. Στη συνέχεια στο Κλεάνδης Βικελίδης δεν κατάφεραν λόγω της αδιανόητης έτσι στάσης της αστυνομίας να την ακολουθήσουν, να την συνοδεύσουν με μηχανάκια οι φίλαθλοι του Άρη μέχρι ενός σημείου. Ωστόσο, υπήρξε κόσμος που υποδέχτηκε την αποστολή και στα Μάλγαρα και στην Κατερίνη, αλλά και στον Βόλο. Γενικώς, όλα αυτά τα 24 ώρα αντιλαμβάνεται ο καθένας την πολύ μεγάλη δίψα που υπάρχει στον κόσμο του Άρη για την κατάκτηση του κυπέλου. Και έχει περάσει αυτό και στα αποδυτήρια, στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι και στην ανοιχτή προπόνηση Τετάρτης και χθες πρωτού αναχωρήσουν αυτό το ξεπροβόδισμα του κόσμου προς την αποστολή. Νομίζω αντιλήφθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δίψα και την τρέλα που υπάρχει στον οργανισμό του Άρη για το αυριανό παιχνίδι, με την ελπίδα η ομάδα να κατακτήσει ένα τίτλο μετά από 54 χρόνια. Έχεις κάτι να μας πεις για ενδεκάδα, Γιώργο? Για ενδεκάδα, ναι, σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση. Εντάξει, γενικώς τις τελευταίες ημέρες ο Άκης Μάτζιου κρατάει και τα χαρτιά του. Δεν δείχνει πολλά πράγματα. Υπάρχουν κάποιες σταθερές, υπάρχουν ωστόσο και κάποια διλήμματα. Οι σταθερές κυρίως έχουν να κάνουν με την άμυνα, εκεί δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Φοβάμαι με τον Μπράμπετ το δίδυμο του στόπερ, ο Ντουμπάτζο με τον Μοντόγια στα δύο άκρα, ο Κουέστα κάτω από την εστία.
Ανάλογα με τα πρόσωπα που θα επιλέξει το αρχικό σχήμα, θα φανεί και η προσέγγιση του αγώνα του τελικού από τον προπονητή του Άρη. Και το λέω αυτό γιατί, αν δούμε τον Μάνου Γκαρσία στο αρχικό σχήμα πίσω από το Μόρο, να αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ο Άρης θα πάει έτσι, σε ένα πιο επιθετικό σχήμα. Mm-hmm. Αντιθέτως, αν δούμε το σχήμα που είδαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή με Ζουλ στη μεσαία γραμμή, σε ρόλο Κόφτη στο 6, με Βεστράτε και Νταρίντα στη μεσαία γραμμή, τους δύο εσωτερικούς μέσους. Mm-hmm. Εκεί αλλάζουν τα δεδομένα και η προσέγγιση. Στην κορυφή φυσικά ο Μωρόν, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Ισπανός, ο οποίος είναι αλήθεια on fire, και το χρειάζεται αυτό άριστο να βρει ένα τελικό. Και ερωτηματικά υπάρχουν και για τα άκρα της επίθεσης και κυρίως για το αριστερό, εκεί όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος προβληματισμός για τον προπονητή του Άρη. Ενδεχομένως σήμερα να ξεκαθαρίσουν λίγο πολύ τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εντεκάδα. Σας θυμίζω στις 18:30 η προπόνηση, ανοιχτή για ένα τέταρτο θα είναι, για τους εκπροσώπους του τύπου που θα βρεθούμε στο Πανθυσσαλή. Γιώργαρε, πώς να το πω, πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο ότι δεν θα υπάρχει κόσμος. Πες μου τελικά πόσες προσκλήσεις θα υπάρχουν και θα μοιραστούν οι δύο ομάδες. 30? Κοίταξε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο αρχικός αριθμός ήταν αυτό, από 30 προσκλήσεις. Τώρα να έχουν πάρει και άλλες προσκλήσεις, ανάλογα, δεν ξέρω. Πάντως αυτός ήταν ο αρχικός, το αρχικό πλάνο, να πάρουν οι δύο ομάδες από 30 προσκλήσεις. Λοιπόν, μεγαλύτερη πάντως ξεφτύλα σε τελικό δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι ποτέ ανάλογο αντίστοιχο προηγούμενο με τέτοιο αριθμό προσκλήσεων. Ποτέ. 30 ο κάθε φιναλίστ είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Ναι, η απόλυτη ξεφτύλα. 30. Δηλαδή, μειώνουν και το προϊόν, έτσι. Ναι. Εγώ σου λέω, άμα ήταν από 300 τι γινόταν. Και είχε 300 ο ένας και 300 ο άλλος. Τι φοβότανε δηλαδή. Αυτή είναι η πρόταση που έκανε ο Άρης εξ αρχής. Το ξέρω. Την τελευταία συζήτηση που έγινε. Να πάρουν από 30 προσκλήσεις. Δεν το δέχτηκε ο Παναθηναϊκός και μάλλον δεν το δέχτηκε και η εποχή αυτή. Λοιπόν, Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα μισό πολύ. Λεπτά. Παρακαλώ, παρακαλώ Γιώργο. Και να σχολεύω Βασίλη Βλαχόπουλο μαζί μας. Α, τον έχεις μαζί σου. Ναι ρε φίλε, δώσε Βλαχόπουλο εδώ. Δώσε μας και τον Βασίλη. Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλώς τον Βασίλη. Τώρα οδηγεί ο Στράντζαλης ή οδηγείς εσύ? Όχι, ο Γιώργος οδηγεί. Ο Γιώργος οδηγεί. Οπότε άφοβα μιλάμε με τον Βασίλη Βλαχό. Άφοβα με Βασίλη Βλαχό. Ναι, Βασίλη, ναι. Τι λες? Ας έχει ευθύνης και ο Δήμαρχος Βόλου, εντάξει, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα έβαζε κάμερες, ναι. Δεν το έκανε ποτέ. Εντάξει, γιατί, και μάλιστα υπήρξε επίσημη τοποθέτηση. Και όταν δε τέθηκε θέμα για χρηματοδότηση για την εγκατάσταση των καμερών υψηλής ευκρίνειας, είπε για τον Θόδωρο Καρυπίδη, σιγά μου βγάλει καμιά τσέπη. Και δεν έκανε επί της ουσίας τίποτα. Και η όλη στάση του Αχιλλέα Μπέου στην πραγματικότητα ποιον ευνόησε? Αυτόν που δεν ήθελε ο κόσμος στο γήπεδο. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε η επίσημη διαρροή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν αρνητικός στην προοπτική παρουσία φιλάθλων στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ναι. Λοιπόν, τι αίσθηση έχεις για αυτό που θα γίνει αύριο? Να πω δηλαδή ότι σε αυτό το θέμα υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες, υπάρχουν ξεκάθαροι υπεύθυνοι, εντάξει. Ναι. Τι λες για αύριο, Βασίλη? Τι λέω για... Να μην φοβηθεί ο Άρης. Να μην φοβηθεί, γιατί... Να μην φοβηθεί, να πάει να παίξει το παιχνίδι, τον έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό. Ναι. Προφανώς θα προτιμούσε να μην είχε γίνει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, θα προτιμούσε να ήταν ο Φατίχ Τερίμ στον πάγκο, γιατί πολύ απλά ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ σοβαρά εσωτερικά προβλήματα παρόντος του Τούρκου. Mm. Κανένας παίκτης δεν έπαιζε για τον Τούρκο προπονητή, ίσα-ίσα που είχε πάρα πολλές προστριβές με τους ποδοσφαιριστές. Πράγμα το οποίο μπορούσε εύκολα να το διαπιστώσει διαβάζοντας παρασκηνιακές στήλες ομάδων εφημερίων της Αθήνας. Mm-hmm. Και η αλλαγή προπονητή είναι κάτι το οποίο δεν άρεσε στον Άρη, γιατί ήρθε και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού και με τους οποίους είχε σχέση μέσα από την προϋπηρεσία στην ομάδα ως βοηθός του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως ο Άρης τον έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό δύο φορές. Mm-hmm. Τον έχει κερδίσει στο Χαριλάου, τον έχει κερδίσει και στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι η διαφορά η αγωνιστική μεταξύ των δύο ομάδων, όταν μιλάμε για τελικό και δεν μιλάμε για διάρκεια πρωταθλήματος, δεν είναι τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Και εκτιμώ ότι αν ο Άρης προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι του και σεβαστεί σε αγωνιστικό επίπεδο στο μέτρο του επιτρεπτού των Παναθηναϊκών, μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο ένα τρόπαιο μετά από 54 χρόνια. Mm-hmm. Είναι και οι προοπτικές που υπάρχουν για το μετά.
διότι διακυβεύεται και η παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό σημαίνει διαρκείας, αυτό σημαίνει προοπτική, αυτό σημαίνει έσοδα από χορηγίες. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν παίζεται μόνο ένας τίτλος, δεν απαιχτεί μόνο ένας τίτλος αύριο το βράδυ στο Παθεσσαλικό. Mm-hmm. Παίζονται πολλά περισσότερα πράγματα από ένα κύπελο. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο. Τώρα, όπως θα πηγαίνετε και ακούτε Μετρόπολης, νομίζω μπορείτε να μάθετε τώρα από τον Γιώργο Μάτζιο που έχει καταλύσει η Στεφανή Φραπάρ να της κάνετε μια επίσκεψη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό δρόμο και σε Βασίλη Βλαχόπουλο και σε Γιώργο Στράντζαλη. Εδώ με Στεφανή Φραπάρ αποθεώνεται η ελληνική φιλοσοφία. Κάτω, γιατί θέλω να πλαισιώσει το πολύ πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου για τη Στεφανή Φραπάρ. Γιώργα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές. Μία και τέταρτο φτάνει η Στεφανή Φραπάρ στο Βενιζέλο, στο μεπτής από το Παρίσι, στην Αθήνα. Θα την περιμένει εκεί ο κύριος Διαμαντόπουλος ως τέταρτος του μεγάλου τελικού, μαζί με τις δύο βοηθούς, τις επόπτριες που ήταν μαζί με την κυρία Φραπάρ, απευθείας από το Βενιζέλος με ειδικό βανάκι το οποίο έχει πληρώσει η ΕΠΟ και με οδηγό, θα κατευθυνθούν προς το Πύλιο, όπου θα διαμείνει η Στεφανή Φραπάρ σε ένα αρχοντικό στο Πύλιο από τα πιο γνωστά και πολύ πολυτελείς βίλες του Πυλίου, με πισίνα όπως είπες εσύ, με γυμναστήριο και μάλιστα επειδή η κυρία Φραπάρ ενημερώθηκε για το πρόγραμμα τη συνεντεύξη που έχουμε το απόγευμα του Κόντι και του Μάντζιου για τις προπονήσεις των ομάδων, θέλησε για ευνόητους λόγους να μην κάνει και αυτή την προπόνησή της στο Πανθεσσαλικό, για να μην έρθει σε επαφή με τις δύο ομάδες και να μπορεί να πει κάποιος οτιδήποτε, και προτίμησε να μείνει και στο γυμναστήριο που έχει η Βίλα στο Πύλο, αλλά είπε τον κύριο Διαμαντόπουλο θέλει να τρέξει και στο βουνό, στη φύση. Αυτός. Τώρα ο Διαμαντόπουλος, επειδή είναι και από το σύνδεσμο Αρκαδίας και ξέρει από βουνά, μπορεί να την βοηθήσει εκεί. Πάντως το αρχοντικό είναι πραγματικά, Γιώργο, το ζηλεύω. Έβλεπα και πριν, τώρα θα προσπαθήσω τη Δευτέρα να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη, να μάθουμε αν τι έφαγε, αν υπήρχε η γαλλική κουζίνα, αν έφαγε καμιά κρέπα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το θέμα να τα πάει καλά η κυρία Φραπάρ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι πανέμορφο το Πύλιο, για όσους έχουν πάει. Σε αρχοντικό βίλα, Πύλιο, θέα, τον κόλπο, δεν είναι τη θάλασσα. Δηλαδή τώρα 500 ευρώ η βραδιά, θα πει κάποιος ώρα 24 Μαΐου, δεν είναι και μέσα στο καλοκαίρι. Μόνο 500 ή δεν είναι, ξέρω εγώ, Μύκονος ή Σαντορίνη. Μόνο 500, αλλά, εντάξει. Λέρε, φίλε. Ναι, είναι λίγα, θα λίγα πει κάποιος. Λίγα είναι, γιατί λίγα είναι. 500 βέβαια, ευρώ. Βέβαια, η κυρία Φραπάρ θα πάρει 7.500 ευρώ. Να σε ρωτήσω κάτι, και η βοηθή μαζί μέσα, στη βίλα. Οι δύο βοηθοί, ναι. Όχι ο κύριος Διαμαντόπουλος, μην έχουμε κανένα θέμα τώρα εδώ, και παντρεμένος άνθρωπος. Όχι ο κύριος Διαμαντόπουλος. Για τις δύο γυναίκες βοηθούς είπα. Ναι, γιατί ο βαρίστας, ο οποίος θα είναι στο Μαρούσι, θα συνεργαστεί με τον βοηθό βαρίστα, τον κύριο Ψαρή, από τη Ζάκυνθο. Αυτός μένει στην Αθήνα, δεν θα πάμε την κυρία Φραπάρ. Η κυρία Φραπάρ θα πάρει 7,5 χιλιάρικα. Πόσα? 7,5 χιλιάδες ευρώ. 2,5 θα πάρουν οι βοηθοί. 2,5 θα πάρει και ο βαρίστας και από 500 θα πάρουν ο τέταρτος με τον Eibar. Πόσο θα πάρει ο Διαμαντόπουλος ο τέταρτος ο δικός μας? 500. Δηλαδή 500, ένα πεντακοσάρικο ο τέταρτος και η Φραπάρ 7.500. Ναι, γιατί είναι τα άδικη που είναι ζωή. Το αίτημα, για να ξέρει και ο κόσμος, ξαφνικά δεν θυμήθηκε ο Φρόιντολ τη Φραπάρ. Το αίτημα έγινε στη Γαλλική Ομοσπονδία. Η Γαλλική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε τρεις ελίτ άντρες και τη Φραπάρ. Και επέλεξε να στείλει τη Φραπάρ. Γι' αυτό προχθές η Φραπάρ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε ότι έμεινα έκπληξη που με επέλεξαν. Περίμενε να στείλουν Γάλλο άντρα για τον τελικό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ πολύ έμπειρη πλέον διαιτητής. Είναι παράδειγμα για τις δικές μας γυναίκες διαιτητές και είναι και μια διαιτητής η οποία παίζει παιχνίδια ανδρών εδώ και πολλά χρόνια. Και σε υψηλό επίπεδο, και στο Champions League και στο Mundial. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και του Ροσέτη στην UEFA και του Κολίνα στην FIFA, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάνει μια πάρα πολύ καλή διαιτησία το Σάββατο το βράδυ η κυρία Το ευχόμαστε, Φραπά. Το ευχόμαστε, Γιώργα ρε, με 7.500 και εγώ σφύριζα. Ευχαριστώ Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα. 10 παίρνει στο Champions League, άρα μας έκανε και σκόντο Γιώργο. Πόσα 10 παίρνει στο Champions League. Στο Champions League. 10 παίρνει στο Champions League. 10 χιλιάρικα παίρνει διαιτητές στο Champions League. Μισοτιμή τη φέρανε. Γιώργα ρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με σιρτάκι παρακαλώ στο διάλειμμα. Αυτό είναι, 10 χιλιάρικα παίρνει στο Champions League. Εδώ μας έκανε σκόντο, θα πάρει μόλις 7.500 ευρώ
για 90 λεπτά παιχνιδιού. Εντάξει, λες άμα έχει. Κουσαντίνε, αν υπάρχει παράταση, λες να αυξηθεί η τιμή. Τα 7,5 πάει παραπάνω, λέω. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Θα ανοίξουμε παρένθεση. Ξεκινήσαμε με Άρη, η μεγάλη η αυριανή βραδιά. Θέλω να πάμε στο ΠΑΟΚ, θα επιστρέψουμε. Υπάρχει ρεπορτάζ για τα μέτρα τάξη στο Βόλο. Θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Μανή. Έχουμε ρεπορτάζ για τα μέτρα τάξη στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε τον Χρήστο Στεφανή. Έχουμε book. Έχουμε. Πάμε πρώτα σε Γιώργο Καστάνη να πάμε στον ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ έχει κάτι και επίσης είδηση. Η είδηση αυτό είναι που επί αναμέναμε, του πιεστηρίου, ναι, για τον Πανσεραϊκό. Για τον Πανσεραϊκό. Το Μιχάλη Γρηγορίου, επίσημα στον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, αμέσως καλησπέρα μας στον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Μας περιμένει στην γραμμή 2. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα και για όλα όσα προηγήθηκαν, για όλα όσα, εν πάση περιπτώσει, βίωσαν και πανηγύρισαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, στους ακροατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και είναι λογικό, γιατί η κατάκτηση του πρωταθλήματος φέρνει αυτή την δικαιολογημένη εφορία, την ευτυχία. Δεν ξέρω τι άλλα συναισθήματα σας έχει γεννήσει. Και ο τρόπος κατάκτησης. Και ο τρόπος, βεβαίως. Μια χρονιά από την αρχή μέχρι το τέλος, πολύ σοβαρή, πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία κατέληξε σε ένα ευτυχές γεγονός που είναι το πρωτάθλημα. Να ρωτήσω λίγο, πάντα μιλάμε τον κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο, την πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Περιμένατε αυτή την συγκλονιστική εξέλιξη? Εσείς είστε άνθρωπος. Ναι, εμείς την περιμέναμε. Θετικά εμείς, πείτε μου. Εμείς, παρόλο που φέραμε στην έκτη αγωνιστική ισοπαλία στη Λαμία, είχαμε μαζευτεί και είχαμε πει ότι το πρωτάθλημα αυτό πρέπει να το πάρουμε. Πώς μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα αυτό? Κάνοντας 4 νίκες. Με στρατηγό μπροστά τον προπονητή. Οι 4 νίκες αυτές ήρθανε. Οπότε πήραμε το πρωτάθλημα. Τόσο απλά. Εντάξει, αυτός ήταν ο στόχος εκείνη την στιγμή. Αλλά δεν μπορούσε κανείς τότε, εκείνη τη στιγμή, να σας εγγυηθεί ότι θα κερδίσετε και τα 4 παιχνίδια. Κανείς. Μόνο η αυτοπεποίθηση που είχαμε εμείς και η εμπιστοσύνη που είχαμε στην ομάδα ότι ναι, αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει 4 νίκες και να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα έπαιξε ρόλο, όπως μας λέτε. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η ομάδα. Αν εξαιρέσεις ορισμένα ελάχιστα παιχνίδια, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η ομάδα. Ομολογουμένος, πανθομολογουμένος από όλη την Ελλάδα. Γιατί εγώ, όπως γνωρίζετε, πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας στην αποστολή. Άρα αφουγκράζομαι και ακούω τον κόσμο το γύρω-γύρω σε όλη την επαρχία που πηγαίνω. Και όλοι αυτοί λέγανε ότι πραγματικά παίζεται το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα φέτος. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε τελειώσει την υπόθεση πρωτάθλημα πιο νωρίς χρονικά, επειδή, όπως και εσείς είπατε, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Περισσότερα γκολ στην επίθεση, λιγότερα γκολ στην άμυνα, καλύτερες επιλογές. Οι στατιστικές δηλαδή δείχνουν αυτό ακριβώς το γεγονός. Θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει νωρίτερα. Τώρα, εκ του αποτελέσματος, δεν μπορώ να πω εάν θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε το πρωτάθλημα πιο νωρίς, διότι δεν μας λέει τίποτα κανένας ότι αν είχαμε κερδίσει στη Λαμία, ότι θα είχαμε κερδίσει τα άλλα 4 παιχνίδια τα οποία παίξαμε. Σίγουρα θα είχαμε 2 πόντους ακόμα, αλλά δεν ξέραμε πώς θα γινόταν ώστε να γίνουν αυτές οι 4 νίκες. Οι 4 νίκες αυτές έγιναν διότι ανασκουμπόθηκε η ομάδα και είδε ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, πρέπει να πάρει τα 4 παιχνίδια για να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα ίσως μας ευνόησε εκείνη η ισοπαλία η οποία ήρθε στη Λαμία, διότι όλη η ομάδα γύρω-γύρω συγκεντρώθηκε μάλλον όλος ο κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω από την ομάδα, οπότε ήρθε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Περισσότερο θα έλεγα σας πείσμο σε εκείνη η ισοπαλία. Ναι, περισσότερο φυσικά. Ναι. Και μας ένωσε όλους. Okay, δεκτό. Πάμε τώρα στην τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθεί και ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ. Ποια είναι η επόμενη μέρα ή ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις? Καταρχήν να ρωτήσω, δεν το ξέρω, ήσασταν παρόν χθες στη συνάντηση με τον κύριο... Απολογιστική
παύλα αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον κύριο Σαββίδη, τον πρόεδρό μας. Mm-hmm. Τι ακριβώς εκεί τι υπόθηκε? Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε την δική σας έτσι, αίσθηση. Κράτησε, ήταν πολύ σύντομη, κράτησε λίγο. Απλώς από τη στιγμή που ο πρόεδρος έδωσε συγχαρητήρια σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την προσπάθεια η οποία έγινε από όλους μας όσον αφορά στο να κατακτήσει η ομάδα το πρωτάθλημα από το μετερίζι του καθενός, από εκεί και πέρα εστίασε σε τρία πράγματα. Εστίασε στο αθλητικό κέντρο, το οποίο πρέπει να ξεκινήσει. Mm-hmm. Εστίασε στο γήπεδο, το οποίο πρέπει να μπει στην τελική ευθεία. Και εστίασε και στο Champions League, το οποίο επιτέλους πρέπει η ομάδα να μπορέσει να μπει σε ομίλους. Αυτά τα τρία ήταν, οι τρεις άξονες ήταν αυτοί. Δεν επισήλθαμε σε λεπτομέρειες, διότι όπως σας είπα ήταν μια αποχαιρετιστήρια συνάντηση, ένα αποχαιρετιστήριο διοικητικό συμβούλιο και απολογιστικό το τι έγινε όλη αυτή τη χρονιά με όλες τις αντιξοότητες οι οποίες υπήρχαν και τελείωσε εκεί. Ναι, τώρα ο πρώτος στόχος νομίζω ξεκάθαρα από τους τρεις που αναφέρατε και που έθεσε ο κύριος Σαββίδης είναι η παρουσία της ομάδας στους ομίλους στο νέο group stage του Champions League. Το λέω σωστά? Ο άμεσα βάσει των χρονικών δεδομένων που υπάρχουν, αυτό εννοώ. Βάσει των χρονικών δεδομένων, διότι ο καιρός έφτασε. Δεν είναι, γίνεται δυστυχώς, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχει γίνει τόσο εμπορικό, ώστε δεν προλαβαίνουν οι ποδοσφαιριστές να πάνε διακοπές, να ξεκουραστούν. Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα μας έκανε 58 παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι ρομπότ οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα παίρνουν κάποια αρκετά χρήματα, αλλά από την άλλη είναι άνθρωποι. Πρέπει να ξεκουραστούν κι αυτοί. Σωστό, ναι. Δεν προλαβαίνουν αυτό είναι γεγονός. Τα σώματα να ξεκουραστούν όταν σε λίγο πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία για το Champions League. Αυτό είναι γεγονός. Άρα εδώ, εν ώψη Champions League, έχετε να μας πείτε κάτι πιο έτσι χειροπιαστό, δηλαδή πώς θα είναι διαμορφωμένη η ομάδα, αν έχει αποφασιστεί φυσικά κάτι τέτοιο. Θα είναι το ίδιο group, θα γίνουν προσθέσεις, θα γίνουν αφαιρέσεις, τι πρέπει να περιμένουμε? Αυτό είναι θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Αυτό θα κάτσουν, αν δεν έχουν καθίσει οι προπονητές, το staff, με τον πρόεδρο και με τους ανθρώπους που είναι γύρω γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα και να αποφασίσουν το τι πρέπει να γίνει ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη στα προκριματικά του Champions League ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στους υπόθετους ομίλους, αυτό το οποίο είναι και ο πόθος κάθε παοξή να δει την ομάδα του επιτέλους στο Champions League. Εκεί ο ΠΑΟΚ σε όλη τη διαδικασία των προκριματικών, κύριε Παπαδόπουλε, είναι στους ισχυρούς. Βάσει και τι πολύ... σημαίνει αυτό? Ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ώστε η βαθμολογία του είναι τόσο υψηλή. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη πιο υψηλή βαθμολογία που υπάρχει από όλες αυτές τις ομάδες που αγωνίζονται στα προκριματικά. Ενημερωμένος είστε. Έχετε διαβάσει αναλυτικά το τι συμβαίνει σε γενικές γραμμές. Αυτό, εντάξει, ναι, αυτή είναι και η φύση της δουλειάς σας, βέβαια, έτσι, και της ενασχόλησής σας με τα κοινά. Τώρα, το Champions League είναι ένα κεφάλαιο ξεχωριστό. Κακά τα ψέματα, εκείνο ο πόθος, όπως λέτε, χιλιάδων ανθρώπων, η παρουσία δηλαδή στο νέο group stage, στο νέο φορμάτ των ομίλων. Τώρα, είπατε λίγο νωρίτερα από την ομιλία του κυρίου Σαββίδη, πρέπει να γίνει το αθλητικό κέντρο. Εδώ, σε αυτό το πρέπει στέκομαι. Ποια στάδια πρέπει να θα ακολουθηθούν, μάλλον, για να έχουμε μία πρόοδο? Γιατί μέχρι τώρα έχουν περάσει 2-3 μήνες, δεν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτά με τους αρμόδιους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα και ειδικά με τον Άγγελο Αναστασιάδη, θα πρέπει να γίνει ένα καινούριο, όχι διοικητικό συμβούλιο, μόνο με αυτούς οι οποίοι θα ασχοληθούν, ώστε να βάλουν τα πράγματα κάτω, πώς θα ξεκινήσουν και πώς πρέπει να γίνει αυτό το αθλητικό κέντρο, πώς πρέπει να στηθεί, διότι η λογική λέει ότι θα είναι ένα κόσμημα για την Βόρεια Ελλάδα, να μην πω για την Ελλάδα, αυτό το αθλητικό κέντρο έτσι πώς θα γίνει, διότι την έκταση την είδατε, είναι τεράστια, άρα δηλαδή εκεί μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Οπότε να περιμένουμε με λίγο ακόμα, έτσι πως είπε ο πρόεδρος, για να μιλήσουν αυτοί που οι καθήλυνα αρμόδιοι. Αυτή η έκταση, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα και τα έχω ακούσει και εγώ, δεν ξέρω αν έχω φτάσει και στα δικά σας τα αυτιά, είναι άμεσα αξιοποιήσιμη? Δηλαδή, το μέρος εκεί που έχει οριοθετηθεί, μπορεί άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες ή πρέπει να λυθούν κάποια γραφειοκρατικά θέματα, να αποχαρακτηριστεί, για παράδειγμα, μια έκταση γης, προκειμένου να γίνει, να δοθεί το πράσινο φως από την πολεοδομία και να αρχίσουν να κτίζονται, εν πάση περιπτώσει, να προχωράει η διαδικασία?
Τι λέτε, τι ξέρετε. Παρόλο που, όπως είπατε, είμαι πολύ καλά ενημερωμένος, στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν το γνωρίζω, διότι είναι θέμα των τεχνικών υπηρεσιών της ΠΑΕΠΑΟΚ. Οπότε θα ήταν καλύτερα να απευθυνθείτε στους ίδιους, οι οποίοι ασχολούνται και γνωρίζουν πολύ περισσότερα. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, κατανοητό, κατανοητό. Τουλάχιστον μπορείτε να μας πείτε χρονικά αν έχει προσδιοριστεί πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες. Όχι, δεν μπορώ να πω, διότι δεν έχει προσδιοριστεί, αλλά από ό,τι είπε ο πρόεδρος πρέπει να γίνει άμεσα. Mm-hmm. Εφόσον, ας υποθέσουμε τώρα ότι οι εργασίες ξεκινούν αύριο, σε πόσο χρονικό διάστημα θα αναμένεται να ολοκληρωθούν βάσει του αρχικού σχεδιασμού που έχει γίνει? Μα νομίζω και εσείς το είπατε, αν υποθέσουμε, δεν μπορούμε να υποθέσουμε τώρα σε πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν. Όχι, δεν είπα αν υποθέσουμε για την αποπεράτωση των εργασιών. Λέω αν υποθέσουμε ότι αύριο ξεκινούν οι εργασίες. Σε πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθούν? Αυτό θα το ξέρει η εταιρεία και θα μας ενημερώσει αυτή η οποία θα ασχοληθεί και θα αναλάβει το έργο. Ωραία. Άρα περιμένουμε απάντηση και σε αυτό επί της ουσίας. Ωραία. Πάμε και στο γήπεδο, στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί είπατε νωρίτερα πρέπει να ξεκινήσουν εργασίες στην Τούμπα και το υποκατασκευήν γήπεδο, όπως είπε ο κύριος Αβίδης στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε όλους εσάς, πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες ακόμα και το έτος κατά το οποίο ο ΠΑΟΚ θα γιορτάζει 100 χρόνια. Εδώ τι νεότερα έχουμε από αυτού? Δεν έχουμε νεότερα, μένουμε σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αβίδης. Ότι πρέπει να δούμε και το έργο αυτό, το τι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Μάλιστα. Γιατί, όπως είπα, ήταν ένα συμβούλιο το οποίο έγινε για να κάνουμε κάποιο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και να... Προφανώς. Απλά εγώ είμαι υποχρεωμένος... Αποχαιρετιστήριο. Ναι, ναι. Εγώ οφείλω να, από τη στιγμή που μιλάτε και είστε ένας από τους κύριους βασικούς συνομιλητές του Μεγαλομετόχου, να θέσω τα ερωτήματα, γιατί δεν απευθύνεστε σε εμάς, απευθύνεστε στους χιλιάδες ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή στο Μετρόπολης. Τώρα, γενικά η νέα αυτή η εξέλιξη και γενικότερα η όλη διαδικασία σας βρίσκει αισιόδοξους για την επόμενη μέρα? Φυσικά με βρίσκει αισιόδοξο. Από τη στιγμή που μιλήσαμε με τον ίδιο τον Μεγαλομέτωχο, φυσικά με βρίσκει αισιόδοξο. Δώστε κάτι περισσότερο. Τι άλλο σας είπε? Υπάρχει και μια σχετική ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Ήταν σύντομο το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι δεν είχε κάτι άλλο να υποθεί όσον αφορά κάποια άλλα θέματα, τα οποία έχουμε άλλες φορές όταν είναι σε ισχύ το πρωτάθλημα. Mm, mm-hmm. Άρα δεν είχαμε κάτι άλλο να πούμε. Μάλιστα. Είστε και λογικά ευτυχισμένος, διότι για παράδειγμα η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου κατέκτησε το double. Τα τμήματα του Εραστέχνη γενικά έχουν κατακτήσει αρκετούς τίτλους. Νομίζω είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που φέτος ο ΠΑΟΚ ήδη μετρά 8 τίτλους μαζί με το πρωτάθλημα της K15 και πάει και για... βάζω και αυτό μέσα. Και πάει και για τον ένατο τίτλο, για το ένατο πρωτάθλημα με την K17, εφόσον πάει καλά στο Final Four που θα γίνει στη Λαμία. Τι σημαίνει αυτό για την πρόοδο των ομαδικών αθλημάτων? Σημαίνει οργάνωση, σημαίνει ότι όλα τα τμήματα, είτε λέγονται ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, γίνονται με πολλή προσπάθεια, πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και προπάντων γίνονται με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι τίτλοι αυτοί οι οποίοι ήρθανε δεν ήρθανε εύκολα, ήρθανε με δυσκολία, ήρθανε από ανθρώπους οι οποίοι αφήνουν τις δουλειές τους και ασχολούνται με αυτά, άρα πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα και αυτούς οι οποίοι είναι πίσω από τις κουρτίνες, οι οποίοι δεν φαίνονται. Ναι, και είναι πάρα πολύ καλός εγώ των πραγματών. Τώρα, το μήνυμά σας... Είναι αρκετή. Ναι, πάρα πολύ, ναι. Το μήνυμά σας, το μήνυμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους... Γιατί δεν είναι μόνο οι τίτλοι αυτοί, κύριε Καστάνη, δεν είναι μόνο οι τίτλοι αυτοί οι οποίοι είναι στα ομαδικά αθλήματα. Είναι οι τίτλοι οι οποίοι έχουμε πάρα πολλούς τίτλους, οι οποίοι δεν φαίνονται στα ατομικά αθλήματα. Παράδειγμα μόνο θα σας πω, βεβαίως. Γιατί είναι πολλά και δεν μπορούμε να τα πούμε σε μία μόνο συνέντευξη. Mm-hmm. Τα δυναμικά αθλήματα, με την καθοδήγηση του Χάρη του Μάλιου, έχουν κάνει φέτος πάλι πάρα πολλά πράγματα. Έχουν γίνει θεσμός όσον αφορά τα δυναμικά αθλήματα. Αν δεν κάνω λάθος, αναδεικνύονται συνέχεια πρωταθλητές αυτά τα παιδιά. Συνέχεια, τα τελευταία τουλάχιστον. Ρωμαϊκή, πυγμαχία. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά. Να φανταστείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο στην Ολυμπιάδα να βρίσκεται ο Βαγγέλης Νανιτζιάν. Mm. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό, βεβαίως.
Πάρα τι πολύ σημαντικό. Τι άλλο να πούμε, ένας αθλητής του ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην Ολυμπιάδα. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και να του ευχηθούμε, εφόσον εκεί να τα πάει περίφημα και να δοξάσει τα χρώματα την Ελλάδα και, και τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εντάξει. Μακάρι, μακάρι. Πάντως όλα τα τμήματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι να πηγαίνουν ακόμα καλύτερα, διότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ταβάνι, πάντα βλέπει ψηλά, πάντα βλέπει την πρώτη θέση, mm-hmm. και από εκεί και πέρα προσπαθεί με όλους τους τρόπους, με οτιδήποτε μέσα έχει, να τα καταφέρει. Ωραία. Εκτός από αυτά, δεν κάνει μόνο πρωταθλητισμό, κάνει και αθλητισμό. Έτσι, έχει για όλα αυτά τα τμήματα, έχει ακαδημίες, οι οποίες είναι γεμάτες από παιδιά, που οι γονείς φέρουν τα παιδιά τους να αθληθούν και να έχουν το σήμα του ΠΑΟΚ, να το έχουν στη φανέλα του. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για τη συνομιλία και πάλι συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια στο έργο που κάνατε όλοι εσείς που ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, ο οποίος στάθηκε δίπλα μας πραγματικά. Είτε πήγαινε καλά η ομάδα, είτε κάποιες στιγμές που η ομάδα δεν πήγε καλά, συμπαραστάθηκε. Είδατε αυτό το οποίο έγινε, δεν έχει ξαναγίνει, να μαζεύσεις 50.000 κόσμο μέσα σε μια μισή ώρα, ούτε μια μισή ώρα, σε λιγότερο από μια μισή ώρα, η ώρα 12 το βράδυ, την επόμενη μέρα ήταν εργάσιμη, νομίζω ότι δεν έχει γίνει πουθενά στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Και ευχαριστούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ για αυτό το οποίο κάνει για τις ομάδες μας. Την καλησπέρα μας, καλή συνέχεια ευχόμαστε, να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη κουβέντα του Δημήτρη Παπαδόπουλου, του Δημοκράτη Παπαδόπουλου με τον Γιώργο Καστάνη. Το αφήνουμε. Ήταν η συνομιλία με τον Ιβάν Σαββίδη. Επιστροφή στο κύπελο. Επιστροφή στο καυτό παιχνίδι ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό. Αντώνης Πετρόπουλος στην γραμμή. Επιστρέφουμε σε Μουντ Άρης Παναθηναϊκός. Αντώνη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσείς. Εδώ στον αγώνα θα μας κάνεις καμιά πρόβλεψη, θα τολμήσεις ή όχι? Σε κοντά, εντάξει, πήγαμε πιο σταθεροί. Βγήκε δηλαδή το. Ήταν ωραίο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Εδώ στο κύπελο σε θέλω τώρα. Στο πρωτάθλημα είναι last year. Τελειώσαμε αυτά. Τελειώσαμε. Κοιτάξτε, εντάξει, ο Άρης φέτος έχει δείξει μια δυναμική. Είδαμε και το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος ουσιαστικά με τον ΠΑΟΚ που ήταν πολύ σκληρός. Έχει κάνει πολλά βήματα από τότε που έχει έρθει ο κύριος Μάτζιος. Τώρα εντάξει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή φέτος έτσι όπως πήγε το πρωτάθλημα, που πάλι ήταν πρωτοδεύτερος ουσιαστικά και έφερε κάποια τυχαία αποτελέσματα και έπεσε στην κορυφή και στο τέλος δεν το διεκδίκησε, έχει μείνει ο μόνος στόχος του κυπέλλου. Και αν θέλει για να σωθεί η χρονιά, πρέπει να το πάρει. Εσύ υπήρξες και συμπαίκτης με τον Τζόλι, ο οποίος πλησιώνει τον Κόντι, δεν ήσταν παρέα στον Παναθηναϊκό? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει αλλάξει προπονητή, δεν ξέρω για αυτά τα παιχνίδια. Ήταν μια επιλογή της διοίκησης. Το άλλο το έργο με τον κύριο Γιωβάναβιτς και ο κύριος Κόντις είχαν παρουσιάσει ένα εξαιρετικό έργο. Και εγώ που συνομιλώ και έχω κάποιες επαφές και ο κύριος Κόντις ήταν εξαιρετικός. Οπότε πήγε στην επιλογή αυτή ο Παναθηναϊκός για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Βέβαια, άλλο Κόντις, άλλο Γιωβάναβιτς. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δίνουν ευκαιρίες οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι στο ποδόσφαιρο. Και από εκεί πέρα όλοι κρινόμαστε. Εντάξει, είναι ένας προπονητής ο οποίος είχε ξανακάνει ξεπαρελθόν σε άλλες ομάδες. Στο Βόλο παρουσίασε ένα πολύ ωραίο τρόπο που σώθηκε η ομάδα και πήρε και ποτέ τον Αλέξη που εντάξει, είναι χρόνια στο ποδοσφαίρο, έχει μεγάλη καριέρα και μπορεί να μαζευτούν λίγο τα παιδιά. Λοιπόν, στο Παναθηναϊκός Άρης ήσουνα στον τελικό του κυπέλου? Ναι, ήμουν. Ήσουνα ρε Θηρίο, θυμόμουν αυτό. Ήμουνα στην ομάδα, ναι. Δεν το θυμόμουν αυτό, δεν το θυμόμουν. Οπότε εδώ χωρούν προγνωστικά. Ήταν το 2010. Ναι, χωρώνε προγνωστικά, τι λες? Θεωρώ ότι εντάξει, ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Είπα όπως είπα και πριν, καλό θα κάνει και οι δύο ομάδες. Άσχετα να πάνε, τώρα προηγήθηκε δύο μήνες στο τελευταίο παιχνίδι. Φαίνεται ότι σε πρώτο μήνα ήταν πάρα πολύ καλό στον Ολυμπιακό. Ο Άρης, όπως είπαμε, τον ΠΑΟΚ και για αυτό για να μην ήταν πάρα πολύ καλό. Θα είναι ένα σκληρό μάτσο. Θα θυμηθούμε του 10 το που ήμασταν. Το κόσμο τότε, το παιχνίδι, την διαφορά. Τώρα θα έχει κόσμο καθόλου.
Ναι. Πιστεύω όμως ότι ο Παναθηναϊκός να δείξει σοβαρός, μπορεί να καταφέρει και να πάρει το πρωτάθλημα. Και είναι αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι και οι δύο για να βγουν στην Ευρώπη να πάρουν το κύπελο. Πρέπει να πάρουν το κύπελο, ναι. Φέτος έχουν πάει πάρα πολύ καλά, θεωρώ, στην Ευρώπη και όλες οι ελληνικές ομάδες. Θα ξέρω το λέμε γιατί κάνουν και βήματα αυτοκολογικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, φαίνεται αυτό. Τουλάχιστον να είμαστε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να ανεβαίνουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να παρουσιάσουμε καλό πρόσωπο. Και θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ακούω και λίγο στο βάθος. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φίλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Θέλω να πάρουμε και λίγη να δω από τον Παναθηναϊκό την οπτική του πράγματος. Κρατήστε το αυτό. Είναι και, δεν είναι μόνο το κύπελο, είναι και το υψηλό διακύβευμα. Ποιος θα βγει στην Ευρώπη. Πάμε λίγο για τα μέτρα τάξης που θα υπάρχουν στον Βόλο. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Παναγιώτης Μανής έχει το ρεπορτάζ, είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Παρόλο που δεν θα υπάρχουν οπαδοί των δύο ομάδων, το Παναθεσσαλικό θα θυμίζει αστακό. Τι λες? Μεγάλα δρακόντια μέτρα από την αστυνομία. Δρακόντια μέτρα, 30 προσκλήσεις πήρε ο ένας, 30 ο άλλος και θα έχουν και δρακόντια μέτρα, μάλιστα. Λογικό, γιατί υπάρχει ο φόβος να πλησιάσουν κάποιοι, άλλωστε έχουν βγει από ανακοίνωση από την αστυνομία της Θεσσαλίας από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη, ότι το Σάββατο, ναι, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση οργανωμένη ή μεμονωμένη, ναι, φιλάθλων του Παναθηναϊκού και του Άρη στην πόλη του Βόλου, ναι, από την Πέμπτη η απαγόρευση, ναι, και οποιαδήποτε μετακίνηση από οπαδούς που βρίσκονται μέσα στην πόλη του Βόλου των δύο ομάδων, ναι, την ώρα του παιχνιδιού πριν και μετά. Δηλαδή ακόμα και οπαδοί των δύο ομάδων που ζουν στο Βόλο δεν θα μπορούν να πλησιάσουν το γήπεδο. Μάλιστα. Γι' αυτό και υπάρχουν ήδη, έχει σχέδιο αστυνομικών μέτρων και η ανάπτυξη των δυνάμεων των αστυνομικών γύρω από το γήπεδο. Ενώ ήδη από την Πέμπτη υπάρχουν μπλόκα γύρω από τη Θεσσαλία σε μικροθήβες, αλμυρό, σέσκλο, αλλά και σε δευτερεύοντα δίκτυα όπως γλαφυρές, κανάλια Ερνό, είναι επαρχιακοί δρόμοι που οδηγούν στη Θεσσαλία, προκειμένου να μην υπάρξει ούτε μεμονωμένη κίνηση οπαδών των δύο ομάδων προς το Παθεσσαλικό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μανή. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούτε μπλόκα της αστυνομίας παντού, δρακόντια μέτρα, απαγόρευση μετακινήσεων μέσα και έξω από το Βόλο, αστακός λέει το γήπεδο, με 30 προσκλήσεις από τη μία πλευρά και 30 προσκλήσεις από την άλλη. Αυτά στο Βόλο. Πάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν ο Άρης κατακτήσει το κύπελο, ο κόσμος θα θέλει να πανηγυρίσει. Χρήστο Στεφανή στη γραμμή, να δούμε τι γίνεται εδώ. Έλα Χρήστο μου, καλησπέρα. Να συμπληρώσω. Παρακαλώ. Γιώργο, από χθες εδώ υπάρχουν μέτρα για την μετακίνηση, δηλαδή η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά αστυνομεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που ενδεχομένως κάποιοι θα θέλουν να κινηθούν οδικώς ή ακόμη και με το τρένο. Δηλαδή και από τον ΟΣΕ, ναι, και από τους σταθμούς των ΟΣΕ υπάρχουν μπλόκα της αστυνομίας οι οποίοι τσεκάρουν, οι αστυνομικοί οι οποίοι τσεκάρουν απόπειρα ενδεχόμενοι κάποιων οπαδών και των δύο ομάδων. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα και οπαδούς δηλαδή και του Παναθηναϊκού, που θα θέλουν να ταξιδέψουν προς τον Βόλο. Επίσης να συμπληρώσω ότι η αστυνομική διεύθυνση της Μαγνησίας έχει ενισχυθεί με δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη. Τι λες? Ούτως ή άλλως βρίσκονται εκεί για την ανάπτυξη των μέτρων του τελικού. Ενώ σε περίπτωση που ο Άρης κατακτήσει το κύπελο, θα δούμε σχεδόν τα μέτρα που είδαμε στο παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, το μετά τη λήξη δηλαδή. Πιθανότατα να θελήσουν να κινηθούν προς τον Λευκό Πύργο, κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο σε περίπτωση κατάκτησης. Εκεί θα υπάρχουν μέτρα διακριτικά αλλά και έντονα θα φαίνονται, δηλαδή, ναι, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά όπως κύλησαν και την προηγούμενη φορά. Ναι. Άλλωστε ήταν μια καλή, δεν θα το έλεγα προπόνηση, ήταν μια καλή ευκαιρία να δεσταριστούν οι αστυνομικές δυνάμεις στον ντέρμπι και στα ότι υπήρχαν πριν και ότι ακολούθησε, οπότε το έχουν νοπό θα λέγαμε όλο αυτό για να το εφαρμόσουν και να ακολουθήσουν
το ίδιο σχέδιο σε περίπτωση κατάκτησης του κυπέλλου από τον Άρη. Ευχαριστώ Χριστό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Αυτά τα μέτρα στο Βόλο, αυτή η κινητοποίηση στην Θεσσαλονίκη, πραγματικά είναι απορίας άξιο ότι για 30 προσκλήσει από τη μία πλευρά και 30 από την άλλη, και δεν ξέρω κι εγώ, δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα, μετακινούνται δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν την αστυνομική δύναμη του Βόλου. Διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε γρήγορα για τον τελικό, μπορεί να προκύψει κάτι ακόμη. Θέλω να πάμε τώρα στον Ηρακλή. Λευτέρης Βελέτζας, όπου Ηρακλής έκλεισε το μέτωπο του πρωταθλήματος. Αυτό που μένει ανοιχτό είναι το ιδιοκτησιακό. Λευτέρη, τι κάνεις, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Χαιρόμαστε να είσαι καλά. Λευτέρης, ο οποίος στενός συνεργάτης του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Σωστά, Λευτέρη? Εντάξει, πείτε το έτσι. Κοντά είμαστε τα τελευταία 10 χρόνια, δουλεύουμε μαζί. Ναι. Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Αν δεν υπήρχε Μονεμβασιώτης, πιθανότατα δεν θα ερχόσουν κιόλας, 100%. Άρα, αυτό που συνδέει πλέον το Μονεμβασιώτη με τον Ηρακλή, η γέφυρα λέγεται Λευτέρης Βελέντζας σήμερα. Αλλά... έβαλα και εγώ το χεράκι μου όσο μπορούσα να μπορέσει να γίνει αυτό το deal. Ναι, το θέμα ξεστεί, εσύ έβαλες το χεράκι, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Το θέμα είναι, θα ολοκληρωθεί το deal? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί ο κόσμος θέλει Μονεμβασιώτη. Θα ολοκληρωθεί όμως το deal? Όσο το θέλει ο κόσμος, θα ξέρει, το θέλω κι εγώ. Το θέλει και ο κύριος Μονεμβασιώτης, νομίζω έχει δώσει το λόγο του. Και αφού τα πράγματα θα γίνουν έτσι όπως έχει πει, δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει αυτό το deal. Πιστεύω την άλλη εβδομάδα, αν όλα έχουν πάει καλά, δηλαδή θα ξαναπούμε πάλι τα ίδια, η αδειοδότηση που είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχουμε πει, νομίζω είναι σε πολύ καλό δρόμο και με αυτά που μας είπε και ο κύριος Ευγενίου, ότι ο φάκελος είναι υπερπλήρης, όπως είπε σε μια συνέντευξη προχθές που έδωσε. Εχθές εδώ σε εμάς. Έτσι, μπράβο. Νομίζω και οι υποχρεώσεις οι φετινές του κυρίου Ευγενίου με τον ΑΒ τρόπο θα διευθετηθούν μέχρι να γίνει η συνάντηση με τον κύριο Μονεμβασιώτη, και δεν νομίζω να υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Άρα, αυτά είναι, το μοναδικό... αυτά, άρα... άρα το μοναδικό αγκάθι η αδειοδότηση. Τίποτα άλλο. Η αδειοδότηση, για να μην υπάρχει καμιά εκκρεμότητα φέτος, μην έχουμε άλλα. Τα παλιά τα τέτοια τα έχει αναλάβει ο κύριος Μονεμβασιώτης. Εδώ και καιρό. Ναι. Ποια παλιά? Και νομίζω ότι είμαστε καλά. Μισό λεπτό. Ποια είναι τα παλιά? Εννοείς παλιές οφειλές του Ηρακλή? Παλιές οφειλές σε παίχτες και σε τέτοιο τι έχουμε. Μάλιστα. Και λες, μην έχουμε και καμιά άλλη εκκρεμότητα. Τι εννοείς? Τα φετινά, δεν ξέρω αν μας βγει. Φέτος να είναι όλες οι υποχρεώσεις που υπάρχουν προς παίχτες προς πρός να είναι διευθετημένες με τον ΑΒ λόγο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο κ. Ευγενίου. Να υπάρχει μια μηδενική οφειλή και όλα να πάνε καλά. Μην έχουμε άλλα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Άρα είναι η εκκρεμότητα. Όποια προβλήματα έχουν διευθετηθεί τα παλιά. Ναι. Και νομίζω μην έχουμε καινούρια. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και την άλλη εβδομάδα ανεβαίνει πάνω και υπογράφουν ότι έχουν συμφωνήσει. Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχει βγει η άδεια, λες. Θα έχουμε μάθει, νομίζω, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Και είμαστε και στα λεγόμενα του κυρίου Ευγενίου που λέει ότι ο φάκελος είναι υπερπλήρης. Μπράβο, δεν νομίζω να έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα, μας δίνεις τόνο αισιοδοξίας ότι την άλλη εβδομάδα ανεβαίνει ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης στην Θεσσαλονίκη, συναντάται με τον Ευγενίου, υπογράφουν και ο Ηρακλής αλλάζει χέρια και περνάει σε εποχή Μονεμβασιώτη. Πιστεύω, ναι. Είμαι πολύ πιο κοντά στο ναι. Αυτό που ακριβώς είπα, αυτό θα γίνει. Αυτό λες θα γίνει. Είπα τις δύο προϋποθέσεις που μένουν λίγο ανοιχτές, οι οποίες είναι, πιστεύω θα διευθετηθούν και τα δύο πράγματα. Δεν νομίζω να χαλάσει κάτι άλλο. Συμφωνία με του κυρίου Μονεμβασιώτη, με τον κύριο Ευγενίου, ισχύει και θα ισχύει. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Οι δύο που είπες είναι η άδεια, να πάρει ο Ηρακλής την άδεια, ένα, και να μην υπάρχει καμία φετινή εκκρεμότητα. Μηδέν είπες. Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ναι, είναι εφικτά και τα δύο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πιστεύω με τον ΑΒ τρόπο, το ξαναλέω, θα το έχει διευθετήσει ο κύριος Ευγενίου. Θα ανέβει πάνω ο κύριος Μονεμβασιώτης και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υπογραφεί τη μεταβίβαση. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πλέον ο Ηρακλής να μπει εκεί που πρέπει να πάει. Ωραία. Πες μας λίγο και τι θέλει ο Μονεμβασιώτης στον Ηρακλή, τι θέλει να πετύχει, αυτό εννοώ, τι σκέφτεται για την ομάδα. Δεν μπορεί να παίζουμε, εντάξει, αυτό το λέω και εγώ, και σίγουρα ο στόχος είναι
η ομάδα να είναι Super League 1. Δεν συζητάμε και δεν σκεφτόμαστε τον Ηρακλή πουθενά αλλού. Άρα με το ίδιο είχαμε κάνει και στον Απόλλωνα και στην πρώτη χρονιά, δεύτερη χρονιά, παλεύαμε για να ανέβει η ομάδα Super League 1. Και τα καταφέραμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον Ηρακλή. Προς το παρόν είναι αυτό. Να μην υπάρχουν προβλήματα και να μην ξαναμπεί ο Ηρακλής σε μια τέτοια περιπέτεια και νομίζω ότι αυτό το οικειάται η παρουσία του κυρίου Μονεβασιώτη και πλέον να μπορέσουμε να πάμε στη Super League 1. Μάλιστα. Γιώργος Παράσχος μπορεί να είναι ο νέος προπονητής. Τον είχαμε εδώ και μας είπε το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι, είπε. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμάει πολύ ο κύριος Μονεβασιώτης. Είναι από τους προπονητές που έχει εργαστεί, όπως και με πολλούς άλλους. Mm-hmm. Να γίνει μεταβίβαση και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ναι, το λέω γιατί φαίνεται ότι υπάρχει προεργασία. Ο Γιώργος Παράσχος είπε ότι. Γιατί αυτό είπε, λέει, το σκέφτομαι για τον Ηρακλή και τον Μονεβασιώτη. Εγώ δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Παράσχο. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει κάποιος άλλος. Δεν μπορώ να σου πω, Γιώργο μου, εγώ τι θα κάνει ο κύριος Παράσχος και τι έχει γίνει. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Μονεβασιώτης είναι σε μια δουλειά τώρα. Εγώ σου λέω ακριβώς τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Θέλει όσο θέλει κανένας άλλος και εκείνος έχει δώσει το λόγο του ότι αν τα πράγματα είναι έτσι πως τα έχει πει να έρθει να υπογράψει και να μπει ο Ηρακλής σε άλλο momentum πλέον και να κοιτάξει καλύτερα το μέλλον του. Κυριακή κοντή γιορτή που λένε, άρα την επόμενη εβδομάδα τελειώνει, έρχεται η ώρα της αλήθειας, ε? Πρώτα Θεός, ναι, όλοι αυτό θέλουμε, όλοι γι' αυτό παλεύουμε και ναι. Έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Λευτέρη, με το που αναλαμβάνει ο Μονεβασιώτης, τι λες, ανεβαίνει ο Ηρακλής? Με την πρώτη, μια και έξω. Πιστεύω ναι, με αυτόν τον κόσμο, με αυτή τη δυναμική. Πρέπει να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Νομίζω ότι ο κ. Μονεβασιώτης, όπως βοήθησε φέτος τον Ηρακλή και αγωνιστικά και με ό,τι άλλο μπορούσε να κάνει, μπορεί με ένα παραπάνω όταν η ομάδα του ανήκει να κάνει τα πάντα για να ανέβει η ομάδα στη Super League. Ένα. Πρέπει να πάρουμε καλούς παίκτες, να φτιάξουμε καλή ομάδα και να τα καταφέρουμε. Ναι, να τα καταφέρουμε από την πρώτη χρονιά. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω φέρνεις πάρα πολύ ευχάριστα νέα και δίνεις και στον κόσμο τη χαρά που θέλει, γιατί υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από την παρουσία του Παναγιώτου Μονεβασιώτη. Είσαι Αθήνα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο κι εγώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Το ότι τώρα έπαιξε ο Ηρακλής σε Super League 2 και νιώθουμε χαρά ότι σώσαμε την παρτίδα. Είναι θλίψη, θλίψη. Είναι θλίψη να λέει ο Ηρακλής ότι σωθήκαμε στη Β' Εθνική. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τίποτα. Σκέφτομαι το Καφτατζόγλιο με βεγγαλικά του χρόνου τέτοιο καιρό να σκεφτόμαστε να χαιρόμαστε με κάτι άλλο. Τι λέει ρε φίλε, τι ωραία που το είπες. Του χρόνου να έχουμε βεγγαλικά για την άνοδο του Ηρακλή, ε. Μακάρι, μιλάω μεγάλα λόγια, αλλά εντάξει, δεν είναι και μεγάλα λόγια για τον Ηρακλή. Δεν είναι μεγάλα λόγια. Θέλει προσπάθεια και πιστεύω ότι θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Να τελειώσουμε την άλλη εβδομάδα και όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ ωραία νέα, πολύ ωραία ευχάριστα νέα. Χαμογελάει ο κόσμος του Ηρακλή, ακούγοντας τον Λευτέρη Βελέντζα, δεξί χέρι του Παναγιώτη Μονεβασιώτη στον Ηρακλή, να λέει ότι ανεβαίνει την επόμενη εβδομάδα και όλα τελειώνουν. Με την προϋπόθεση, ένα, ότι η ομάδα παίρνει άδεια και αυτό θα τελειώσει την επόμενη εβδομάδα. Και το δεύτερο, ότι δεν θα έχει αφήσει φετινά χρέη ο κύριος Ευγενίου. Σας θυμίζω, ο Ευγενίου είπε, εγώ τα έχω κανονίσει όλα, τι είπε χθες εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, προχωράμε. Final Four στο μπάσκετ. Η αυλαία σήμερα, Παναθηναϊκός Φενέρ, Ολυμπιακός Ρεάλ, Βαγγέλης Αλεξανδρής. Αντί να είναι στο Βερολίνο, θα είναι μάλλον εδώ στο Ρετζίκι. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, καλά είμαι. Αντί να πάρεις καμιά βαλίτσα. Ναι, τι έπαθες. Είμαι λίγο βραχνιασμένος, όχι από πανηγυρισμούς. Σε μάτιαξαν. Πρέπει να κρύωσα. Σε μάτιαξαν. Σε μάτιαξαν. Μην πω καμιά κυρία, αλλά σε μάτιαξαν σίγουρα. Σε μάτιαξαν. Αντί να είσαι στο Βερολίνο, είσαι στο Ρετζίκι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει και από εδώ θα τα παρακολουθήσω. Ναι. Με παρέα θα τα συζητήσω για να μπορώ να τα σχολιάσω και με μεγαλύτερη έτσι, δυνατή αντίληψη. Ωραία. Ναι, παρακαλώ. Όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, ξέρεις από προσανατολή σε πολλές φορές. Ωραία η ατμόσφαιρα. Ναι. Οι εκδηλώσεις του κόσμου, οπότε πολλές φορές ξεφεύγεις και δεν μπαίνεις στην ουσία. Mm-hmm. Βαγγελή, πάντως πρέπει να χρειάζεται ικανότητα να είσαι στον πάγκο, να βλέπεις το παιχνίδι να εκτιλήσεται,
να χτυπάει η αγωνία κόκκινο και να μην μπερδεύεσαι ή να μην παραλύεις από την αγωνία ή να μην κάνεις λάθος από το φόβο και την πίεση. Κοίταξε, αυτό το επίπεδο τώρα οι προπονητές, κοίταξε, έχουν πολύ καλό σκάουτινγκ και έχουν πολύ καλή αντίληψη, είναι υψηλού επίπεδου και σπανίως κάνουν λάθη, τους ξεφεύγει κάτι. Ύστερα έχουν πολύ καλή προετοιμασία, έχουν εναλλακτικές λύσεις ετοιμάσει. Αν δεν είσαι δογματικός, γιατί κάποιοι είναι, δηλαδή πάνε με ένα μπούσουλα και δεν τον αλλάζουν. Αν δεν είσαι δογματικός, πρέπει να έχεις, εγώ λέω, πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά, αυτό χρειάζεται ο πάγος. Προετοιμασία και καλά τα ανακλαστικά. Τι δηλαδή πιστεύεις, τι πιστεύεις κάνει τη διαφορά, η προετοιμασία πριν ή η διαχείριση την ώρα του αγώνα? Και τα δύο, και τα δύο. Και τα δύο. Πολύ καλή. Ποιο έχει πιο μεγάλη σημασία? Για μένα πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πάντα στα παιχνίδια, Γιώργο, υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν. Άρα διαχείριση λες. Άρα διαχείριση. Βέβαια η διαχείριση. Άρα θέλεις έναν Αλεξανδρή στον πάγκο. Αυτή είναι η ιστορία. Κοίταξε, δεν ξέρω αν ήμουν, ξέρεις, εξαιρετικός προπονητής ή καλός. Καλός, εξαιρετικός. Στον πάγκο δεν μου ξέφευγε τίποτα. Τίποτα. Στο λέω και είναι επιβεβαιωμένο και από αντιπάλους προπονητές και ξένους και από τα παιδιά, από τους παίκτες μου. Τίποτα, ετώσεις. Γιατί αυτούς δεν μπορείς να τους ξεγεράσεις. Όχι, όχι. Ή αν θα πεις κάποια βλακεία ή κάποια κακή εντολή. Σου λέει τι μας είπες, φίλε, εδώ άλλα είναι, εδώ άλλα μας λέει, μας μπέρδεψε. Μπακάλις είσαι, θα σου πει. Σου λέει μπακάλις, δεν είσαι προπονητής. Βαγγέλη, τι βλέπεις τώρα, Παναθηναϊκός Φενέρ και Ολυμπιακός Ρεάλ? Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερες ελπίδες για μένα. Η Φενέρ είναι πιο βατή ομάδα για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Βέβαια έχει το μειονέκτημα εκεί, ξέρεις τώρα. Είναι μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, που τον ξέρουν, γιατί έχουν αγωνιστεί εκεί και ο Καλάθης και ο Γιασκεβίτσος που είναι προπονητής και ο Παπαγιάννης, οπότε ξέρεις όλα αυτά θα παίξουν ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αν δεν ταλαιπωρήσουν πολύ την μπάλα, Γιώργο, τα δύο Γκάρονάν και ο Σλούκας, και παίξουν λίγο με πιο ομαδικό πνεύμα, εκτιμώ ότι θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον τελικό. Τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Έπεσε στο ακλόνητο φαβορί έναρξη η Ρεάλ, που είναι γεμάτη. Βέβαια θα έχει μια πολύ σημαντική απώλεια. Για μένα ο Ντεκ είναι ακρογωνιός λίθος στην απόδοση της Ρεάλ, γιατί είναι ένας παίκτης μαχητής, Αργεντίνος, σκληρό παιδί και στην άμυνα και στην επίθεση καλός. Οπότε ίσως της λείψει. Αλλά από την άλλη έχει πολλούς παίκτες με προσωπικότητα, γεμάτο ρόστερ, είναι και η πρωταθλήτρια της Ευρώπης, οπότε είναι φαβορή. Ο Ολυμπιακός όμως έχει ένα πλεονέκτημα, Γιώργο, που αν το εκμεταλλευτεί, δηλαδή την άμυνά του, δες και στο τελευταίο παιχνίδι υποχρέωσε μέσα στην έδρα της στην Μπαρτσελόνα να σημειώσει μόνο 59 πόντους. Ξεκινάει από εκεί, είναι ο ορισμός της ομάδος. Και στην άμυνα με αλτρουισμό, αλλά και στην επίθεση με πολύ ομαδικό πνεύμα. Μάλιστα. Οπότε περιμένω να δω αν, πρόσεξε να δεις, αν μπορέσει και κατεβάσει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα, θα προκριθεί. Αμήν. Αν πάει ψηλά το σκορ θα είναι δύσκολο. Αμήν. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μην τηλεφωνεί κανείς στο Βαγγέλη Αλεξανδρή από τους 7 και μετά. Από 7 και μετά μην παίρνετε τηλέφωνο, θα είναι καθυλωμένος. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Χάρηκα πολύ. Γεια χαρά. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα αστεράκι, μικρό αστεράκι, το οποίο έλαμψε χθες στο παιχνίδι του Μακεδονικού με την Νίκη Βόλου. Πορτιέρο Κωνσταντίνος Βλάχος από τις Ακαδημίες του Μακεδονικού μπαίνει στο 85ο λεπτό, βγάζει καμιά φοβερή απόκρουση και λίγο αργότερα αποκρούει και πέναλτι. Τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς από τον Πιτσιρικά που μπαίνει για πρώτη φορά, μπαίνει στα 5 τελευταία λεπτά, πιάνει ένα πέναλτι και κάνει και μια φοβερή απόκριση. Οπότε Κωνσταντίνε, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι κάνεις? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πώς είσαι, τι λέει? Είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενος. Μπράβο ρε φίλε. Πες μου τώρα, πώς χρόνο είσαι, Κώστα? Μόλις αυτό το μήνα έκλεισα τα 20. Έκλεισες τα 20, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Αλλά να σου πω κάτι, καλύτερη εικόνα από τη χθεσινή δεν θα μπορούσε να περιμένει. Να μπει 5 τελευταία λεπτά να κάνει απόκριση, να πιάσει και το πέναλτι.
πραγματικά ήταν σαν βγάλω παραμύθι. Ακόμα δεν μπορώ να το διανοηθώ τι έγινε χθες το απόγευμα. Πραγματικά. Το πέναλτι πώς το πιάσες, ψώνησες τον αντίπαλο επιθετικό, πώς αποφάσισες να πέσεις στη γωνία? Στην τακτική ανάλυση που κάνουμε πριν από το παιχνίδι, ναι, μου είχαν πει να πάω από δεξιά. Ναι. Και εγώ λέω εντάξει, άμα απίθανο τώρα να γίνει πέναλτι, θα πέσω δεξιά. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω, κάτι μου ήρθε, είχα μία έμπνευση και έπεσα από αριστερά και έτσι έβγαλα και το πέναλτι. Μπράβο, Κώστα. Ακολούθησες το ένστικτό σου, ε? Ναι, το ένστικτο. Πω πω, είδες τι, έχουμε από τη μία την προετοιμασία ότι αυτός πάντα σουτάρει από δεξιά, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι θα το στείλει αριστερά. Ακολουθώ το ένστικτό μου και τα καταφέρνω. Μπράβο, Κώστα. Μπράβο. Δείτε και στο βίντεο, ναι? Αν δείτε και στο βίντεο, παίρνω βήμα από δεξιά και τελικά αλλάζω γνώμη τελευταία στιγμή και πάω από αριστερά. Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Και, να σου πω κάτι, και πώς μπαίνει ένας τερματοφύλακας τελευταία 5 λεπτά, που ξέρεις πρέπει να ζεσταθείς λίγο, να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού, και εσύ είναι σαν να σου εκεί από το πρώτο λεπτό. Ναι, αρχικά πριν το παιχνίδι πιστεύα ότι όταν θα μπω θα είμαι πάρα πολύ αγχωμένος. Αλλά πραγματικά μόλις μπήκα δεν ένιωσα, σχετικά πολύ λίγο άγχος και ένιωθα έτοιμος για το κάθε τι, καταλάβατε. Μπράβο. Πώς φαντάζεσαι τώρα το επόμενο βήμα? Αρχικά δουλειά. Ναι. Δουλειά και όπου βγει. Τι να σου πω. Εγώ θέλω να παίξω όσο πιο ψηλά γίνεται. Και ναι. Αυτά. Μπράβο. Και μου λένε το επόμενο βήμα. Έρχεσαι από το Σταυρό κάθε μέρα για προπόνηση? Όχι, όχι. Μένω σε Θεσσαλονίκη μένω εδώ και 2 χρόνια, αλλά τα προηγούμενα χρόνια οι γονείς μου έφερναν στην Ακαδημία του Μακεδονικού για 8 χρόνια. Λέω, και ναι, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τους γονείς μου. Πραγματικά είναι, τους τα χρωστά όλα. Όπου, από Σταυρό σε φέρνανε? Ναι, ναι, ναι. Είδες η αγάπη, η αγάπη του μπαμπά και της μαμάς να σε πηγαίνουν και να σε φέρουν από Σταυρό για να κάνεις προετοιμασία. Τους χρωστάς πάρα πολλά. Λοιπόν, σου εύχομαι, Κώστα μου, σου εύχομαι φίλε τα καλύτερα. Τα καλύτερα, να συνεχίσεις έτσι και να γίνεις μόνιμος, να κάνεις φίλε κάθε όνειρό σου μικρό ή μεγάλο πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω και 2 λόγια. Παρακαλώ. Βασικά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου. Και για τους συμπαίχτες μου, για την κατάσταση της τρίτης θέσης. Γιατί ήταν πραγματικά ο στόχος μέσα στα play-off να βγούμε τρίτη. Γιατί ήταν νομίζω από τους πιο ρεαλιστικούς στόχους. Μετά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το staff και τη διοίκηση που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία και που πίστεψαν στη δουλειά μου. Και επίσης στο τέλος θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Μακεδονικό, που συνεχίζει και δίνει ευκαιρία σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του να κάνουν το επόμενο βήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φέτος, για παράδειγμα, έδωσε ευκαιρία σε 4 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήμασταν μαζί στις Ακαδημίες και πλέον είμαστε μαζί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ φίλε, να είσαι γερός, υγεία, κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σου φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, θα κλείσουμε με Άρη, έχουμε τελικό. Εδώ σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου να δεις τώρα Γιώργος Μάντζιος, θα μας πει για τα 2 μη που έχουν βούτυρο τον Παναθηναϊκό. Χέγκεφελτ. Μπρινιόλι το έκανε το λάθος, ο Μωρόν 1-0 από το λάθος του Μπρινιόλι. Σε τον Ιταλό, γκολ δώρο του Μπρινιόλι, 1-0 ο Άρης στο 43, 7ο του Μωρόν. Έλα Γιώργα ρε, πες μας τώρα για τα 2 μήπως έχουν βούτυρο τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα και πάλι. Ναι, και πάλι καλησπέρα Γιώργο. Να πούμε πρώτα για τον Μωρόν, ο οποίος έχει βάλει γκολ στον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει γκολ στο βόλο του Κρίστο Κόντι, δηλαδή ο Κώστας Κόντις πρέπει να βρει σχέδιο για να τον σταματήσει και έχει σκοράρει με τον Άρη και στο γήπεδο που θα γίνει αύριο ο μεγάλος τελικός, στο Παναθηναϊκό, στο 0-2 κόντρα στο Βόλο. Άρα
του πάει γενικώς και ο Παναθηναϊκός και ο Κόντης και ο Βόλος, αλλά κυρίως το πολύ μεγάλο ρεκόρ και αυτό που δεν έχει κανένας άλλος προπονητής στην Ελλάδα, το έχει ο Άκης Μάτζιος. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο μοναδικός προπονητής στην Ελλάδα που έχει νικήσει τον Παναθηναϊκό με 4 διαφορετικές ομάδες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος στην ιστορία του ποδοσφαίρου που το έχει καταφέρει αυτό. Mm-hmm. Ο Άκης Μάτζιος λοιπόν έχει νικήσει τον Παναθηναϊκό ως προπονητής του Πανιωνίου, του Πανθρακικού, του Αστέρα Τρίπολης και του Άρη. Και όταν έχει βρει απέναντί του τον Χρήστο Κόντι, είτε ως πρώτο προπονητή στο Βόλο, είτε ως βοηθό του Γιωβάνο στον Παναθηναϊκό, σε 6 μεταξύ τους παιχνίδια, ο Άκης Μάτζιος έχει 5 νίκες και μόλις μία ήττα. Mm-hmm. Οπότε η παράδοση και τα σημάδια είναι υπέρ του Άκη Μάντζιου και υπέρ του Μωρών. Δηλαδή, αν ο Άρης πάρει κανένα κύπελο με κανένα γκολ του Μωρών, θα έχουμε επιβεβαιωθεί πλήρως, Γιώργο. Μπράβο, Γιώργα ρε, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μάντζιο. Να ανακοινώσω γρήγορα 2 οι νικητές. Το Μετρόπολης είναι και στο Conference League, στο τελικό, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα. Τυχερή. Εδώ σταματάνε τα ρολόγια. Γκουλής Στυλιανός και Κωνσταντίνος Πασχαλίδης. Το ξαναλέω, Γκουλής Στυλιανός. Τελειώνει το κινητό του 650. Κωνσταντίνος Πασχαλίδης τελειώνει το κινητό του σε 505. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, τώρα εσείς αν θέλετε να απολαύσετε ξεκούραστο ύπνο, να χαλαρώσετε βαθύ, να κοιμείτε σαν πουλάκι, υπάρχει λύση: Στρώματα Onar. Εξαιρετικές τιμές, συνεχείς προσφορές. Θα τα ανακαλύψετε και μαζί έχουν φοβερές προσφορές. Δύο παραδείγματα: διπλό ορθοπαιδικό στρώμα 299 το ευρώ. Προσέξτε, και δώρο το κρεβάτι με τα ξύλα. Απίστευτο. Το ίδιο ισχύει και στο μονό ορθοπαιδικό στρώμα. Μόλις 199 ευρώ το στρώμα, δώρο επίσης το κρεβάτι με τα ξύλα. Και πολλές ακόμα προσφορές, είναι ελληνικής παραγωγής, θα τα βρείτε σε ό,τι διάσταση θέλετε, ανάλογα με το χώρο σας. Τώρα, Onar, Μεγάλο Αλεξάνδρου, 23, Θεσσαλονίκη, εδώ στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο 2310 724 και 3 οκτάρια, και αν έχετε θέμα, μπορείτε να μπείτε ηλεκτρονικά στο onar.com.gr. Ό,τι θέλετε για τον ύπνο, Onar. Γκάλοπ, Τάνια Μοσκοπούλου στη γραμμή. Τάνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές της Μετρόπολης. Ελπίζω να με ακούτε. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, το σημερινό μας Γκάλοπ δεν θα μπορούσε να είναι αλλού αφιερωμένο πέρα από την Κυπέλλου κυπέλου. Ναι. Και έχουμε πάλι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.806 ψήφους, πλησιάζουμε δηλαδή 3.000. Και όπως έχω πει άλλες φορές, ψηφίζει μέχρι το τέλος της ημέρας ο κόσμος. Ωστόσο, δεν είναι τόσο θετικό το ποσοστό αυτή τη φορά, γιατί το 75% πιστεύει πως ο Άρης δεν θα καταφέρει να σηκώσει το κύπελλο και να το φέρει και αυτό στον πύργο το λευκό. Ξαναπες τα νούμερα. Υπάρχει 75% λέει πως όχι, μάλλον ο Άρης, συγγνώμη, δεν θα τα καταφέρει. Να. Υπάρχει όμως και ένα 25% το οποίο είναι πιο αισιόδοξο. Εμείς είμαστε με το 25%. Ακριβώς. Εμείς είμαστε με το 25%. Για πρώτη φορά με τη μειοψηφία, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάνια Μοσκοπούλου. Γρήγορα, Μέτρομπετ και Μιχάλης Βραζιλιάνος. Και τώρα είναι ώρα για Μέτρομπετ με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μισελ, την αγάπη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Έχει πέσει η απόδοση του Παναθηναϊκού στον τελικό. Για πες, αυτό με ενδιαφέρει τώρα. Και κλεισμένο των θυρών σε ουδέτερη έδρα. Ναι. Παναθηναϊκός Άρης, 1,65 βάσους πλέον. Ναι. Παράδεκτη απόδοση, θα έλεγα στο φίλο μου το Μάντζιο να δείξει τους παίκτες του Άρη. Μα 1,65 σημαίνει ότι το έχει στην τσέπη του ο Παναθηναϊκός. Και πες μας και για τον Άρη. Και πρόσεξε κατάκτηση τροπαίου, 1,35 ο Παναθηναϊκός. Κατάκτηση. Ναι, δηλαδή κατάκτηση. Είτε μέσω ακόμα του 90 λεπτού. Άρης. Μπράβο. Ο Άρης είναι στο 5,5 κοντά στο διπλό, η ισοπαλία είναι κοντά στο 4. Αυτά για τον τελικό κυπέλου. Μάλιστα. Αύριο εμείς θα τοποθετηθούμε στο Μέτρομπετ και στην εφημερίδα μας, στη Μέτρο. Μάλιστα. Τώρα, σήμερα έχει πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Από τις 6 το απόγευμα έως και αύριο το πρωί στις 10-11 το πρωί τελειώνουν τα μάτσα από η Ιαπωνία μεριά. Θα πάρουμε ένα σύστημα στα πολύ δύσκολα βέβαια. Από την Αργεντινή στις 9.30 Ριέστρα Ρωσάριο ισοπαλιά. Από την Αργεντινή 1 αέρο το βράδυ Τίγκρε Ράσινγκ διπλό. Και από τη Βραζιλία μου την αγαπημένη στις 3.30 το πρωί αρχίζει το παιχνίδι. Αμέρικα Μινέρο Σάντος που κατάτησε η Σάντος στη δεύτερη κατηγορία ισοπαλία. Χ η Ριέστρα διπλό η Ράσινγκ. Χ η Σάντος σύστημα 2-3. Καλό κλείσιμο εκπομπής, Γιώργο. Ευχαριστώ Μέτρο Μπέτ και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
Ήταν το MetroBet με το Μιχάλη Βραζιλιάνο. Λοιπόν, φινάλε, μην ξεχνάτε την αύριο Σάββατο από πάρα πολύ νωρίς, pre-game, η περιγραφή του αγώνα, το post-game, κάθε τι για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Καρφωμένη, συντονισμένη, Μετρόπολης 95,5 για να τα μάθετε και να τα ακούσετε όλα. Τώρα, δεν φεύγετε, έρχεται η κυρία Μάρινα Μπίκου με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Κόκκινος Ραπτόπουλος ακολουθούν στις 4. Όλο το update με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κώστα Πετρωτό. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά.